Γεια σας, κοριτσιά! Επέστρεψα με ένα ακόμα nail βιντεάκι. Είπα να το ξεκινήσω αυτή τη φορά σε λίγο πιο real time, συσταγωγικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω ακριβώς όπως το κάνω εγώ πάντα, στο σπίτι μου, και να σας μιλάω, να σας καθοδηγώ, γιατί συνήθως σας βάζω μουσική με λίγα λόγια ενδιάμεσα κτλ. Είπα να το κάνω λίγο πιο real time. Αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου το ακριτζέλ που είχα κάνει στο προηγούμενο βίντεο, το Star Nails. Κράτησε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Απλά λόγω εξεταστικής έφαγα αυτό, το σπάσα μόνη μου. Και έφαγα και αυτό επειδή ήμουν 2-3 μέρες άρρωστη. Δηλαδή στην ουσία μου είχαν κρατήσει, απλά εγώ τα πείραξα. Δεν έχουν κανένα lift, παιδιά, πραγματικά έπαθα σοκ. Γιατί τα έχω ένα μήνα και συνήθως στις 3 εβδομάδες πάντα τα συντηρώ. Γιατί τα βαριέμαι, με ενοχλούνε, μου έχουν τραυματιστεί. Δηλαδή κάνοντας άλλα σετ, τρίβεται και λίγο το δικό μου, οπότε λίγο θα θαμπώσει, λίγο θα γίνει και είναι γενικά ταλαιπωρημένα, οπότε στις 3 εβδομάδες πάντα με ξενερώνουν και θέλω να τα αλλάζω. Σπάνια προλαβαίνω να κλείσω μήνα, αλλά αυτή τη φορά που έκλεισα μήνα με αυτά τα νύχια, έχω να πω ότι δεν είχα κανένα φούσκωμα, τίποτα, κανένα πρόβλημα. Αυτά, θα συνεχίσω. Πρώτο βήμα πάντα είναι να κάνω μια παλέτη συψία με ινόπνευμα λοσιόν στα χέρια μου, εφόσον τα έχω πλύνει πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλένουμε τα χέρια μας και από κάτω πάρα πολύ καλά, ειδικά όταν έχουμε μακριά νύχια. Και θα ξεκινήσω με τον τροχό μου. Οπα. Συνήθως βάζω μια άλλη κεφαλή, τώρα που την ανάτη. Συνήθως βάζω αυτή την κεφαλή γιατί είναι... πώς να το πω, δεν έχει αυτό εδώ που μπαίνω βγαίνει, αυτό εδώ που μπαίνω βγαίνει, και δεν θα χαλάσει ποτέ, δηλαδή όση ώρα ξύνω όλα μου τα νύχια είναι ακριβώς το ίδιο, στην ίδια σκληρότητα, ενώ αυτό προς τα τελευταία νύχια λίγο τα έχει παίξει. Απλά δεν χωράει το φρεζάκι μέσα σε αυτή την κεφαλή για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Έχω και άλλο τροχό στο σπίτι που εντάξει όλα καλά, στο άλλο μου σπίτι εννοώ. Και ξεκινάω με αυτό, τέλος πάντων, αφού αυτό έχω, και κάνω, αφαιρώ το προηγούμενο υλικό. Ωραία, εκτός κάμερας έκανα και το άλλο μου χέρι, γιατί μου παίρνει αρκετή ώρα χωρίς το φρεζάκι του καρδιβίου. Και τώρα καθαρίζω όλα μου τα νύχια, να δω αν είναι σωστά, αν έχει γίνει σωστά η αφαίρεση, λόγω σκόνης μπορεί να μην έχει φανεί κάτι που δεν έχω φορέσει. Γενικά αφαιρούμε το χρώμα και κατεβάζουμε και λίγο το πάχος. Μισό να σας σιώσω. Ωραία, λοιπόν, εφόσον καθαρίζω όλα μου τα νύχια, θα πάω με αυτό το εργαλείο, το pusher, και θα σπρώξω όλα μου τα επωνύχια. Πολύ απαλά, δεν χρειάζεται στα νύχια να κάνετε κινήσεις απότομες. Πρέπει να έχετε πάρα πολύ υπομονή, να είστε σίγουροι για αυτό που κάνετε και να κάνετε απαλές κινήσεις, να μην παραβιάζετε το δέρμα. Αν κάτι δεν σπρώχνετε, ok, μπορεί να μην χρειάζεται να σπρωχτεί. Δεν πρέπει να κάνετε πράγματα που να πονάνε ή τον εαυτό σας ή την πελάτησά σας. Λοιπόν, σπρώχνω αρκετά. Έχω τρομάξει με το πόσο μηδαμινό lifting είχα. Όχι απλά δεν είχα, όχι μηδαμινό, θα σας πω καθόλου lifting. Δεν αφαίρεσα τίποτα, δεν έκοψα τίποτα. Έχω πάθει σοκ τέτοια διάρκεια. Πες να μην έχω δει ποτέ στα νύχια μου, και ειδικά μετά από ένα μήνα. Δεν έχει φύγει, δεν έχει κουνήσει τίποτα, και ειδικά εγώ πάντα είχα πρόβλημα σε αυτό το δάχτυλο, στο μεσαίο, εδώ στην έξω μεριά.
για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, ίσως εκρίνει περισσότερη λιπαρότητα, δεν ξέρω. Πάντως πάντα θα είχα λίγο lift εδώ, έστω. Τώρα δεν είχα τίποτα σε κανένα νύχι και έχω πάθει σοκ. Όπως και σε αυτά τα δύο νύχια, εδώ πάλι στις άκριες πάντα έβγαζε λιπαρότητα. Και έτσι σηκωνόταν το νύχι. Λοιπόν, ξεκινάω. Αυτό που θα κάνω είναι να δώσω λίγο σχήμα στα νύχια μου, γιατί σήμερα δεν θέλω να τα μικρύνω καθόλου. Έχουμε δύο εβδομάδες κενό στη σχολή, οπότε δεν θα έχω θέμα να τα έχω πολύ μακριά. Τώρα παρακολουθώ κάποια μαθήματα σε ένα ΙΕΚ αισθητικής και κοσμετολογίας, οπότε θέλω να έχουμε καλύτερα κοντά νύχια. Περισσότερο για εμάς να ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα, να αρμόζει περισσότερο το νύχι με το επάγγελμα, να μην είμαστε πολύ νυχούδες, τεράστιες την ώρα που πάμε να κάνουμε μία περιποίηση προσώπου στον άλλο. Δεν θα κάνω κάτι τρελό, ίσα ίσα το φτιάχνω το σχήμα, θα το φτιάξουμε και μετά. Απλά για να μην το βλέπω έτσι στραπατσαρισμένο, να έχω μία εικόνα του πώς θα βγουν τα νύχια μου όσο τα χτίζω, ώστε να βγει και πιο καλό το χτίσιμό μου. Ωραία. Βλέπετε τώρα ότι είναι τρικολόρε τα νύχια μου, γιατί το φιλ το έκανα την προηγούμενη φορά με ένα μπέζ χρώμα, με ένα μπέζ builder, και τώρα θα το κάνω με ένα γαλακτερό. Γενικά ό,τι μου βρίσκεται χρησιμοποιώ. Αλλά έπαθα σοκ, παιδιά, δεν υπάρχει το star nail το acrygel. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ θα χρειαστώ ένα, πώς το λένε, μια φόρμα για να φτιάξω εδώ τον νύχι. Λοιπόν, και θα πάρω τώρα το πενσάκι μου, sorry, και θα αφαιρέσω όλα τα επωνύχια. Αν δεν έχετε εμπειρία με αυτό ή κόβεστε, καλύτερο είναι να μην τα αφαιρέσετε καθόλου. Αφήστε τα στη μοίρα τους από το να τραυματιστείτε. Πόπο, δεν βρίσκω πενσάκι. Έχω παραγγείλει και κάποια φρεζάκια για κόμπι μανικιούρ, το οποίο ανακαλύψα τώρα τελευταία και έχω πάθει σοκ. Θέλω να το δοκιμάσω πάρα πολύ. Γιατί γενικά το πενσάκι πιστεύω ότι συγκριτικά με το φρεζάκι θα είναι πιο υγιεινό και θα γίνεται μπαμ μπαμ, και κάποια κομματάκια που μπορεί να φοβάμαι να τραβήξω με το πενσάκι, να κόψω για να μην κοπώ, ή μπορεί να μου γλιστράνε από το πενσάκι κτλ. Πιστεύω ότι με το κόμπι θα βγαίνει υπερτέλειο. Ξαναλέω ότι αν φοβάστε ή αν δεν ξέρετε ή αν βλέπετε ότι προσπαθείτε να κόψετε τα επωνύχια και τραυματίζεστε, καλύτερο να μην τα κόψετε και να τα σπρώχνετε πίσω αρκετά συχνά ώστε να μην μεγαλώνουν, παρά να τα κόψετε και να τραυματιστείτε και να κινδυνεύετε να πάθετε καμία μόλυνση. Εμένα γενικά είναι μηδαμινά τα πετσάκια μου, γιατί τα σπρώχνω καθημερινά, το έχω σαν τίκ να τα σπρώχνω, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να τα βλέπω. Αλλά πάλι λίγο τα αφαιρώ, ώστε να είναι πιο ευπρεπής, να το πω έτσι, το μανικιούρ μου. Να μην έχω τίποτα απολύτως. Ωραία, τώρα θα ξανασπρώξω με το πούσερ για να ευθυγραμμιστεί. Νιώθω γενικά ότι, δεν ξέρω, ότι ελευθερώνεται ακόμα περισσότερο το νύχι όταν κάνω άλλη μία πούσερ μετά τα επωνύχια. Ωραία. Πω, έχει μακρύνει πάρα πολύ το νύχι μου, παιδιά. Πρώτη φορά το βλέπω τόσο μακρύ. Και γενικά η όψη του εδώ πέρα της ανάπτυξης, όταν έχει κενό μου, της πάει πάρα πολύ. Αν και έχω μικρή βάση εγώ, δεν φαίνεται πάντα πολύ έντονα. Αλλά δεν ξέρω, δεν μου αρέσει οπτικά. Λοιπόν, τα ξανασκουπίζω. Γενικά μου αρέσει να το κάνω συνέχεια αυτό το πράγμα. Ωραία, για να βλέπω καλά τι κάνω. Και θα πάω τώρα με
πάλι τον τροχό μου. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με λίμα. Θα το βάλω στο πολύ χαμηλό και θα ξεκινήσω να λιμάρω, να μπαφάρω το φυσικό νύχι. Θα κάνω μόνο το φυσικό νύχι και θα το κάνω ίσα ίσα να αφαιρέσω τη λιπαρότητα και τη γυαλάδα. Δεν θα το ξύσω στην ουσία για να το μικρύνω ή οτιδήποτε τέτοιο. Απλά πρέπει να το κάνουμε σε όλη την επιφάνεια, να μην ξεχάσουμε κάποιο σημείο, γιατί έτσι θα πάρει αέρα και δεν θα έχουμε θέμα. Μετά θα σηκωθεί το νύχι, θα φύγει. Ωραία, τώρα πάω με το βουρτσάκι μου και θα καθαρίζω όλα. Το περνάω πάλι με τη λοσιόν ώστε να απολιμανθεί. Ωραία. Και πάω και περνάω το Super Bond στο φυσικό νύχι φυσικά. Ωραία, προσεκτικά. Ωστόσο, παίρνω και μία φόρμα, τη μετράω στο άλλο νύχι. Τι νούμερο είναι? Είναι το 4 σχεδόν. Μετρήσω. Όλα τα νύχια είναι στο 4, οπότε θα το πάμε και αυτό στο 4. Ξεκινάω το χτίσιμό μου, παίρνω ένα σφινάκι το οποίο έχω ρίξει μέσα. Μπορείτε να βάλετε ή το ειδικό υγρό που έχει το ακριτζέλ ή να βάλετε λίγη λοσιόν ενόπνευμα με αυτό εδώ το σπατουλάκι το κλασικό, που πρέπει να το βρέχνουμε για να μπορούμε να δουλέψουμε. Και θα πάρω και το κρόκους, να το εδώ, το κρόκους το ακριτζέλ, το πορσελέιν, γιατί αυτό βρήκα τώρα. Αυτό είχα στην κατοχή μου. Γενικά τα πηγαίνω δεξιά και αριστερά τα υλικά μου, οπότε άλλες φορές έχω το ένα, άλλες το άλλο. Τέλος πάντων, παίρνω και το πινέλο μου, το οποίο συνήθως το αφήνω εγώ έτσι μέσα στο υγρό κατά τη διάρκεια που... μέχρι να ξεκινήσω τέλος πάντων την διαδικασία μου και ξεκινάμε το rubber της Jelly. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα της Jelly πραγματικά και το matte, το top είναι το καλύτερο που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα και θα πάω να ξεκινήσω να βάλω σε όλα τα νύχια primer στην ουσία. Το rubber base λειτουργεί σαν κολλώδι, πώς να το πω, σαν κολλώδι βάση για να κρατήσει πολύ ωραία το υλικό μας και το χτίσιμό μας και κάνει θαύματα πραγματικά. Προσέχουμε βέβαια πάρα πολύ γιατί το πινελάκι είναι χοντρό γενικά σε όλα αυτά και να προσέχουμε να μην μας αγγίξει δέρμα. Συνεχίζω και στο άλλο χέρι με rubber base, γιατί μου έχει κλείσει από μπαταρία και δεν ξέρω αν
έγραψε αυτά που έλεγα και πριν. Ελπίζω να τα έγραψε. Λοιπόν, και θα πάω να πολυμερίσω για ένα λεπτό σε UV, σε LED, συγγνώμη, το rubber base. Μετά θα πάω να αλλάξω την μπαταρία και θα επιστρέψω για να κάνω το builder. Ωραία, το πέρασα σε όλα και τώρα πολυμερίζω για ένα λεπτό σε UV λάμπα. Ωραία, και αφού πολυμέρισα το rubber base, θα ξεκινήσω το χτίσιμο μου. Παίρνω αυτό, το έχω ετοιμάσει και βουτάω το σπατουλάκι μου, παίρνω ένα μέρος από υλικό και το βάζω εδώ πέρα. Δεν παίρνω πάρα πολύ μεγάλη μπαλίτσα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μόνο συντήρηση αυτό που θέλω να κάνω. Έχω και λίγο υλικό βάζοντας το rubber base, οπότε το εξισορροπεί. Παίρνω λίγο υλικό και θα δούμε αν χρειαστώ κι άλλο, θα βάλω κι άλλο. Με βολεύει εμένα να τοποθετώ το υλικό μου όλο μαζί, δηλαδή να βάζω στα 5 δάχτυλα και μετά να το δουλεύω για να μην καθυστερώ. Νιώθω ότι με βοηθάει περισσότερο αυτό. Στο τελευταίο δεν βάζω γιατί το είχα φτιάξει πρόσφατα, το είχα φτιάξει πριν καμιά εβδομάδα. Ωραία, και ξεκινάω. Αυτό που παρατήρησα στο ακριτζέλ είναι ότι μπορεί πολύ εύκολα να πάει κοντά στα υπονύχια. Οπότε προσπαθώ να το βάζω, να το χτίζω και να το βάζω λίγο παραέξω και αυτό μόνο του θα στάξει προς τα μέσα. Ενώ σε αντίθεση με το τζέλ νιώθω ότι μπορώ να το ξεκινήσω από πιο μέσα. Δεν ξέρω τώρα αν το βρίσκετε κι εσείς έτσι. Πάντως εγώ γενικά νιώθω ότι στάζει λίγο προς τα μέσα. Οπότε το ξεκινάω από λίγο πιο παραέξω. Έτσι κι αλλιώς θέλουμε πάρα πολύ λίγο υλικό κοντά στα υπονύχια, ώστε να φαίνεται πιο φυσικό το νύχι μας και ότι δεν το έχουμε φτιάξει ψεύτικο όσο το δυνατόν περισσότερο. Μπορεί να φαίνονται λίγο χοντρά την αρχή, αλλά μετά θα τα ξύσουμε και θα τα κάνουμε πιο φυσικά. Εμένα γενικά μου αρέσει το μέτριο, ούτε πάρα πολύ παχυνύχι, ούτε πάρα πολύ λεπτό, γιατί τα πολύ λεπτά νιώθω ότι δεν έχουν αυτή την ψεύτικη, αυτή την Instagram ας πούμε, πώς να το πω, αυτή την τέλεια, πώς να το πω, αρχιτεκτονική, να το πω. Μου αρέσει να κάνει μια μεγάλη κούρμπα έτσι στο πλάι όταν τα έχω τα νύχια μου. Μου αρέσει να κάνει αυτό το σε από πάνω κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω, ελπίζω να το καταλαβαίνετε, να δείχνει το νύχι ότι είναι κάπως καμπουριαστό, δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζω και χτίζω, χτίζω, χτίζω. Γενικά το ακριτζέλ νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για νέους χρήστες των τεχνητών νυχιών, να το πω και έτσι, γιατί δεν στάζει, δεν σε δυσκολεύει καθόλου, δεν έχει και σχεδόν καθόλου κάψιμο στις λάμπες, τώρα προς το παρόν που είναι χειμώνας θα έλεγα καθόλου. Ειδικά για μένα που κάνω και συντήρηση, δεν με ενοχλεί. Τώρα θα δούμε και πιο καλοκαίρι. Και γενικά είναι πολύ εύπλαστο υλικό, πάρα πολύ ωραίο. Έχει το καλό ότι όπως και το ακριλικό το χτίζεις χωρίς να τρέχει και έχει το καλό του τζέλ ότι δεν μυρίζει, ενώ το ακριλικό σαν υλικό μυρίζει πάρα πολύ. Λοιπόν, τελείωσα και όλα στη συντήρησή μου και τα βάζω όλα μαζί για 2 λεπτά. Γενικά όλα τα ακριτζέλ λένε ότι μπορείς να τα ψήσεις σε ένα λεπτό, έχουν πολυμεριστεί. Απλά εγώ νιώθω μια ανασφάλεια γενικά με τον πολυμερισμό και θέλω το βασικό μου το χτίσιμο να το ψήνω 2 λεπτά, ώστε αν λίγο κουνήσει το χέρι, λίγο δεν πολυμεριστεί σωστά όπως πρέπει, να είναι τέλεια πολυμερισμένο. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα το νύχι μου πόσα χρώματα έχει. Έχει γραμμές από μαύρο, έχει μπέζ, έχει διαφανές. Γίνεται ένας χαμούλης, λίγο άσχημούλικο είναι, αλλά τέλος πάντων. Αυτή είναι η πειραματισμή μου όπως βλέπετε στο νύχι. Συνεχίζω το χτίσιμο, πολυμέρισα αυτό, συνεχίζω το χτίσιμο και στο άλλο χέρι. Κάνω ακριβώς το ίδιο. Και λίγο να το βρέξω. Κάνω ακριβώς το ίδιο.
βάζω όλο το υλικό που θέλω σε όλα τα δάχτυλα και μετά θα το... Οπα, sorry, βλέπω το monitor. Και μετά θα το χτίσω. Γενικά, να σας πω την αλήθεια, το αγαπημένο μου builder εμένα είναι αυτό το μυλική, το γαλακτερό. Γιατί καμουφλάρει και τις ατέλειες του νυχιού. Και είναι και έτσι ένα καθαρό χρώμα. Βλέπεις και λίγο από κάτω το νύχι, αν είναι όλα υγιής και αν υπάρχουν φουσκώματα. Αλλά ταυτόχρονα έχει και μια ωραία όψη και μια ωραία απόχρωση. Γιατί συνήθως με το διαφανές φαίνονται φουσκώματα, γραμμές και ατέλειες και διάφορα τέτοια, τέλος πάντων. Και ξεκινάω, θα χτίσω πρώτα το μικρό που θέλει πιο πολύ πράγμα. Ωραία. Τώρα κανονικά αυτό θα το πολυμέριζα για να μην μου στάξει ή οτιδήποτε, αλλά εφόσον είναι ακριτζέλ δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Και να στάξει, θα στάξει μετά από πάρα πολύ ώρα και ελάχιστα, δηλαδή θα μπορώ να το επαναφέρω με το πινέλο μου, μπαμ μπαμ. Δεν θα είναι κάτι ανεπανόρθωτο. Γι' αυτό σας προτείνω, εάν είστε τεχνίτρια, πραγματικά έστω δοκιμάστε το. Βγαίνουν τώρα και μίνι συσκευασίες τύπου των 30ml. Που είναι εντάξει τίποτα, φτιάχνετε τα νύχια σας, πόσες φορές να φτιάχνετε. Δεν είναι οι τεράστιες συσκευασίες επαγγελματικές, οπότε μπορείτε να δοκιμάσετε πιστεύω και να δείτε αν θα σας ταιριάξει σαν υλικό, αλλά δεν νομίζω, πραγματικά είναι το πιο εύκολο υλικό. Εγώ έχω πάθει σοκ, δεν το πίστευα να σας πω την αλήθεια. Λέω θα είναι βλακεία, μόνο και μόνο για διαφήμιση το έχουν βγάλει. Μόνο και μόνο για το Instagram, για να... Ξέρετε, επειδή το βλέπα πολύ στο Instagram, λέω το κάνουν πιο πολύ για να ψαρώνουμε εμείς και να αγοράζουμε. Αλλά πραγματικά είναι τόσο υπέροχο υλικό και η διάρκεια του δεν υπάρχει. Έχω σοκαριστεί. Πόσες φορές να σας το πω, σας τα έχω πρίξει κιόλας. Εδώ λίγο μου έσταξε. Και αυτό είναι το καλό, ότι αν σας τάξει μία φορά, λίγο να το πάρετε... με το νύχι σας, με το πούσερ σας, αυτό αμέσως στρώνει, δεν έχει όπως το τζέλ που άμα στάξει μία φορά μετά είναι σαν να στάζει όλη την ώρα, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Ωραία. Τώρα λίγο το αριστερό χέρι είναι λίγο πιο χάλια, λόγω του ότι είναι το αριστερό μου και δεν με βολεύει τόσο. Ωραία. Και πολυμερίζω και αυτά, κλείνω πάντα το ακριτζέλ μου και το απομακρύνω για να μην έχω θέματα, όπως και όλα μου τα υλικά τα οποία πολυμερίζονται τα βγάζω από το σημείο, ας πούμε, που μπορεί να τα δει η λάμπα μου και πάω και πολυμερίζω και αυτό το χέρι 2 λεπτά σε LED, κανονικά είναι 1 λεπτό, εγώ πάντα το κάνω 2 και πάω το πολυμερίζω. Ωραία, τώρα πολυμέρισα, τελείωσα. Συνήθως χρησιμοποιώ το υγρό που ήδη έχω για να σκουπίσω τα νύχια μου, εφόσον τελείωσα, για να μην το χαραμίσω. Πάντα βάζω ελάχιστο και αν θέλω συμπληρώνω, για να μην καταναλώνω τζάμπα το υγρό, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ λίγο. Σκουπίζω πάρα πολύ καλά, θέλω να βγάλω όλες μου τις σκόνες και τη γολώδη ουσία που είναι πάνω-πάνω και ξεκινάω κούτσα-κούτσα με τη λίμα μου. Συνήθως αν δουλεύω σε κάποιον άλλον χρησιμοποιώ πάντα τροχό για να τελειώνω πιο γρήγορα, αλλά στον εαυτό μου, επειδή με τον τροχό δεν μπορώ να έχω ακριβώς τη σταθερή
πώς να το πω, το σταθερό κράτημα που θέλω ώστε να κάνω σωστό και λίγο σχήμα, αυτό το κάνω στον εαυτό μου πάντα με τη λίμα μόνο. Εκτός αν υπάρχει καμιά τεράστια κούρμπα και αυτά που θέλω να βγάλω με τον τροχό. Λοιπόν, και πάω και φτιάχνω το σχήμα μου τώρα. Σιγά σιγά με υπομονή. Αυτό που παρατήρησα, να σας πω την αλήθεια και στον εαυτό μου, είναι ότι με το ακριτζέλ κάνω πιο γρήγορα. Σε κάποιον άλλον κάνω τον ίδιο χρόνο. Απλά στον εαυτό μου, επειδή μου έπαιρνε περισσότερη ώρα λόγω του ότι έσταζε το τζέλ και έπρεπε να πολυμερίζω ένα νύχι, μου έπαιρνε πάντα στον εαυτό μου σίγουρα 2 ώρες για να φτιάξω τα νύχια μου. Και τώρα με το ακριτζέλ κάνω το φιλ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Απλά μου παίρνει χρόνο το λιμάρισμα, που εντάξει, οκ, δεν με πειράζει καθόλου. Πάντα προσπαθώ γύρω στην εδώ νυχαία άβλακα να είναι πάρα πολύ λεπτό το υλικό μου, ώστε να φαίνεται πιο φυσικό. Και γενικότερα, αν θέλετε να φαίνεται τα νύχια σας φυσικά, το μυστικό είναι εδώ γύρω γύρω να είναι λεπτό και κάτω κάτω στο τελείωμα. Εδώ στη μέση πρέπει να είναι πάντα λίγο περισσότερο το υλικό, και για να σας κρατάνε, να μην σας πάνε τα νύχια. Δεν υπάρχει λεπτό τζέλ, πραγματικά, ούτε ακριτζέλ, όλα τα τεχνητά νύχια πρέπει να έχουν πάχος. Απλά υπάρχουν κάποια tips που μπορείτε να τα κάνετε να δείχνουν λίγο πιο φυσικά και όμορφα. Αυτά. Αυτά τώρα σας τα λέω εγώ, αλλά τα έχω ρωτήσει, τα έχω ψάξει σε πάρα πολύ μεγάλους τεχνίτες και δάσκαλους των νυχιών. Δεν τα λέω έτσι από το μυαλό μου, και γενικά ό,τι πληροφορίες σας λέω πάντα είναι, πώς το λένε, διασταυρωμένες. Δεν θα σας πω κάτι που είναι κάτι που πιστεύω εγώ, γιατί αυτό που πιστεύω εγώ μπορεί και να μην είναι και σωστό, και πάντα σας διευκρινίζω και αν κάτι είναι δική μου άποψη ή αν κάτι το έχω μάθει. Λοιπόν, συνεχίζω, αν πιστεύω ότι είμαι ok. Αλλά γενικά πάντα ρίχνω ένα τελευταίο τσεκ στο αποτέλεσμά μου, για να ξέρω ότι είμαι ευχαριστημένη. Πάντα γενικά τα γυρνάω τα νύχια προς τα έτσι, να τα κοιτάζω όταν τα ξύνω στον εαυτό μου, για να έχω μία άποψη του πώς φαίνεται το νύχι συνολικά και όχι πώς φαίνεται. Δηλαδή έτσι δεν μπορείς να ξύσεις, είναι πιο... δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς το αποτέλεσμα. Don't.
Thank you.